Προτού συγκρατήσουμε το κομμάτι μας στον διαιρέτη για να το κόψουμε, πρέπει απαραίτητα να το έχουμε φτιάξει φινόδρομο. Είναι απαραίτητο να έχουμε φτιάξει φινόδρομο, γιατί όταν κατεργαζόμαστε το κομμάτι, επειδή οι δύο κόψεις του κοπτήρα μας μπορεί να κόβουν διαφορετικά, η μία κόψη να κόβει πολύ, η άλλη να μην κόβει, αυτό έχει την τάση να περιστρέφει το κομμάτι ελαφρά. Και όταν φτάνουμε στο τελευταίο δόντι, βλέπουμε ότι εκεί που είχαμε υπολογίσει να φτιάξουμε 34 δόντια, ας πούμε, φτιάχνουμε 33,5. Δηλαδή έχουμε ένα άχρηστο γρανάζι. Ή 35. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η εσωτερική αυλάκωση με εργαλεία τα οποία παλινδρομούν, κάτι σαν την πλάνη, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να μεταβρέψουμε και μια παλιά πλάνη σε μηχανή αυλάκωση. Για γρήγορες δουλειές, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα συνηθισμένο κοπτικό εργαλείο σε εργαλείο αυλάκωσης. Αυτό εδώ είναι ένα συνηθισμένο κοπτικό εργαλείο. Ένα τσαλάκι 8x8x100. Στο τροχιστικό μας μηχάνημα το έχουμε κάνει πριονωτό. Θα πρέπει το εργαλείο αυλάκωσης να έχει πολλά δόντια. Εάν έχει μόνο ένα δόντι, δεν κάνουμε τίποτα. Το πιθανότερο είναι ότι θα το σπάσουμε. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια κατεστραμμένη σέγα από ταχυπρίωνο. Αυτή εδώ είναι μια κατεστραμμένη σέγα. Να σμίξουμε δύο σέγες μεταξύ τους. Εδώ έχουμε φτιάξει 4 χιλιοστά. Βάλαμε 2, είναι 4 χιλιοστά, 3 είναι 6, οι 4 είναι 8. Τα συνηθισμένα νούμερα που φτιάχνουμε, συνηθισμένα νούμερα βλάκιου, είναι 4, 6, 8. 10 σε πιο μεγάλο. Παίρνουμε μια περιοχή από τη σέγα που είναι άφθαρτη, κόβουμε δύο κομμάτια και φτιάχνουμε 4 χιλιοστά, όπως έχει γίνει εδώ πέρα. Η σέγα κολλιέται με ανοξύτητο. Εδώ δηλαδή. Εδώ δηλαδή έχει γίνει ένα βλάκι, έχουν μπει οι σέγες τα δύο κομμάτια μέσα, έχει κολληθεί με ανοξείδωτο εδώ, με ανοξείδωτο εκεί και έχω φτιάξει ένα εργαλείο αυλάκωσης το οποίο δουλεύει στον τόρνο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδική κεφαλή την οποία έχει κάποια φρέζα από όλες τις δικές μας εδώ πέρα, έχει μια κεφαλή που δουλεύει σαν την ρατομηχανή ανεβοκατεβαίνει. Βάζουμε αυτό το εργαλείο εκεί πέρα, ανεβοκατεβαίνει, πλησιάζουμε, το βάζουμε μέσα στο κομμάτι μας, ανεβοκατεβαίνει σιγά σιγά και μας φτιάχνει την αυλάκωση. Θέλει πολύ προσοχή όμως, γιατί σπάζει αν δεν προσέξουμε και πλησιάσουμε από το. Να κάνουμε μια αυλάκωση. Αυτό το εργαλείο αυλάκωσης έχει γίνει στο τροχιστικό μας. Είναι ένα κοινό ατσαλάκι, εξάρι ήταν, 6x6x80. Τα δόντια είναι πυκνά, ανά 2,5 χιλιοστά, αν θυμάμαι καλά, ή ανά 2 χιλιοστά. Και πρέπει να έχουν αυτή την πριονωτή μορφή. Δεν μας πειράζει αν εδώ δεν έχει γωνία αποβλή του καλή. Αποδεικνύεται ότι είναι καλύτερα, ας έχει και ακόμα και αρνητική γωνία αποβλή, το αρκεί οι μύτες να κόβουν καλά. Κεντράρουμε το κοπτικό εργαλείο στο ύψος για να μπαίνει εκεί πέρα. Γυρίζουμε τον τόρνο της ταχύτητας στην πιο αργή ταχύτητα για να μην μετακινηθεί. Και δουλεύουμε χειροκίνητα μέσα έξω. Δεν είναι τόσο αργή διαδικασία. Τώρα μπορεί να σας φανεί πρωτόγωνο. Δεν είναι τόσο αργή διαδικασία. Για να δούμε, να κάνουμε έναν έλεγχο αν έχει κεντραριστεί. Μετά το πρώτο κόψιμο ελέγχουμε αν αυτά τα δύο αυλάκια, αν βλέπω δύο αυλάκια εδώ εσωτερικά, στην τρύπα. Είναι δύο αυλάκια μέσα. Ωραία. Μέσα έξω λοιπόν. Πάμε. Το ξανακάνω άμα δω ότι έχει ζόρι. 2-3 γραμμές βάζω τη φορά.
μου δείχνει 13 χιλιοστά, η τρύπα ήταν 12, άρα έχω φτιάξει ένα χιλιοστό. Το πλάτος του είναι 4, είναι για 4 σφήνα. Το σωστό είναι 60% στον άξονα και 40% στο φυλικό. Άρα 1,6 πρέπει να είναι αυτό. Συν τα 12, 13,6. Είμαι εντάξει. Έτοιμος. Για να σταθεροποιήσουμε τον δίσκο, εδώ έχουμε έναν δίσκο πάνω στον οποίο θα χαραχτούν τα δόντια. Είπαμε ότι δεν πρέπει να ολισθαίνει, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να στρίψει, να περιστραφεί ο δίσκος απάνω στον άξονα, τον βοηθητικό άξονα που τον έχουμε φτιάξει για συγκράτηση. Άρα πρέπει να το φτιάξουμε υποχρεωτικά εσωτερικό σφηνόδρομο. Εδώ λοιπόν ο άξονας μας, ένας άλλος άξονας, κατασκευή των παιδιών είναι, έχει ένα σφηνόδρομο μέσα στον οποίο μπαίνει αυτή η δισκοειδής σφήνα και αυτός ο σφηνόδρομος φτιάχτηκε με κοντήλια αυτής της μορφής, μορφής τάφου όπως λέμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε την παρατήρηση ότι αυτή εδώ η φρέζα, το κοντήλι ας πούμε, είναι τρίκοπη φρέζα, έχει λοξά δόντια σε εναλλασσόμενες γωνίες, ενώ αυτό εδώ έχει παράλληλα δόντια. Η διαφορά όταν τα χρησιμοποιούμε τα δύο είναι τεράστια. Με αυτό εδώ τρίζει όλο το μηχάνημα και κινδυνεύει να σπάσει, με αυτό εδώ δεν ακούγεται τίποτα. Δεν μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε, είναι 4 χιλιοστά το πλάτος του σφηνόδρομου, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοντήλι 4 χιλιοστών, κοντήλι όρθιο δηλαδή με 4 χιλιοστά, γιατί θα σπάσει. Συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε κοντήλι κατευθείαν για φτιάξιμο, για φτιάξιμο σφηνόδρομου από 6 χιλιοστά και πάνω. Τα 4 χιλιοστά δεν αντέχουν, γι' αυτό βάλαμε κοντήλι μορφής τάφου.